Arena Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Στο στούντιο λοιπόν του Antenna Star φιλοξενώ σήμερα την αγαπημένη συμπολίτησα, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη να αρχίσω από την κυρία, Μέλισσα Άννα Σελεβίστα. Καλημέρα Μέλισσα μου. Να πας πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αρκετά πιο κοντά. Να πάω. Ωραία. Και τον κύριο Δημήτρη Χρόνη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Ο οποίος έχει κάνει την σκηνοθεσία, έχει κάνει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας Μία. Αρχικά να ρωτήσω Μέλισσα. Η ταινία έχει γυριστεί, αν θυμάμαι καλά, το 2020. Ναι, ακριβώς. Το 2020 ξεκινήσαμε, πότε, τέλη Αυγούστου. Νωρίτερα. Νωρίτερα σαν ιδέα. Η διαδικασία των γυρισμάτων μετά τον Αύγουστο. Ναι, μέχρι τελευταίο γύρισμα τον Νοέμβριο του 20, μια μέρα πριν από το lockdown. Ολοκληρώθηκε, προλάβατε λοιπόν και την ολοκληρώσατε πριν το lockdown. Θα δούμε περισσότερα πράγματα σχετικά με, με τα γυρίσματα, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, με τα συναισθήματα που νιώσατε. Εγώ θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω από συνέστημα. Θέλω να σε ρωτήσω, ειδικά εσένα, Μέλισσα, που σήμερα για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, προβάλλεται η ταινία στην οποία πρωταγωνιστείς και ψυχώνεις την κύρια ηρωίδα. Τη Μυρτώνα. Στους ανθρώπους της πόλης μας. Ναι. Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Ήμουνα ακόμα σε άλλη μία προβολή στα Χανιά, στην πρώτη προβολή που έγινε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων. Εκεί είχα την κριάδα της πρώτης προβολής βασικά. Εδώ έχω άλλη κριάδα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα στην πόλη που μεγάλωσες. Να σε βλέπουν οι άνθρωποι που ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ήδη δηλαδή το νιώθω περίεργο, πόσο μάλλον όταν θα βρεθώ στον κινηματογράφο. Γιατί σε έχουν συνηθίσει αλλιώς και σε βλέπουν κάπως αλλιώς. Και είναι και μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, θα τα πούμε, ναι, όλα αυτά. Ναι. Θα μας δώσεις λίγο την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε αρχικά λίγο καλύτερα. Η Μέλισσα Άννα Σελεβίστα, που έχουμε συνηθίσει να σε φωνάζουμε Μέλισσα. Μέλισσα. Λοιπόν, έχεις γεννηθεί στο Αγρίνιο και έχεις μεγαλώσει εδώ. Η κινηματογραφική σου εμπειρία ποια είναι? Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε κάποια κινηματογραφική παραγωγή. Κινηματογραφική μου εμπειρία. Καλά, δεν είναι και μεγάλη. Να σας πω την αλήθεια. Συμμετείχα σε ένα σεμινάριο κινηματογράφου πριν 2 χρόνια, του Γιώργου του Λουριδά. Ναι. Όπου εκεί στο πρώτο εργαστήρι μαθαίναμε τα στάδια του κινηματογράφου και μαθαίναμε τη δομή και πώς στείνεται ουσιαστικά μια ταινία, και έγινε και μια μικρού μήκους με αυτό το εργαστήριο πριν 2 χρόνια. Μονόλογος ήταν. Το Βρες τα Φτερά σου. Α, εκεί, τη ταινία, ναι. Εκεί ήμουνα βέβαια βοηθός στον ήχο. Μάλιστα. Δεν έπαιζα. Στο επόμενο εργαστήριο που έκανε ο Γιώργος, που ήταν των μονολόγων, συμμετείχαμε ένα πολύ μικρό μονόλογο, το οποίο δεν ήταν καν στο διαγωνιστικό. Ήταν το βάπτισμα στον κινηματογράφο? Νομίζω όχι. Πρώτα γυρίσαμε τη Μία. Ναι, τα γυρίσματα είχαν προηγηθεί. Πρώτα γυρίσαμε τη Μία. Μάλιστα. Συμμετείχα off camera στο Βρες τα Φτερά σου, ουσιαστικά. Δεν ήμουνα μπροστά στην κάμερα. Ο μονόλογος είναι μετά από τα γυρίσματα. Μάλιστα. Και με το θέατρο έχεις ασχοληθεί όμως επί σειρά ετών. Ναι, με το θέατρο είμαι στο ερασιτεχνικό τμήμα του θεάτρου του Πνευματικού Κέντρου 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πριν ήμουν και στην ομάδα κουκλοθεάτρου. Άρα λίγο μεγαλύτερη εμπειρία θα πω ότι έχω. Όχι σαφώς μεγαλύτερη στο θέατρο. Ναι, έχει διαφορά όμως, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Ερασιτέχνης, ναι, είμαι και στα δύο, αν μπορείτε να το πείτε έτσι. Αλλά τα λατρεύω και τα δύο. Και δεν μπορώ να διαλέξω πλέον, αν και η μεγάλη μου αγάπη είναι το θέατρο, αλλά πλέον με έχει κατακτήσει και ο κινηματογράφος. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον αγαπημένο το Δημήτρη. Δημήτρης Χρόνης, ο οποίος ήρθε ειδικά για την εκπομπή μας σήμερα από την γειτονική μας Πάτρα και έχουμε έναν λόγο επιπλέον να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Μας έφερες και τη βροχή, Δημήτρη. Ναι, ναι, το συνηθίζω γενικότερα αυτό. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάτρα? Πάνω κάτω, εννοείται καλλιτεχνικά ή... Γενικότερα θα έλεγα αρχικά. Γενικότερα πάνω κάτω όπως είναι σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Αλλά προσπαθούμε να το
να δημιουργούμε. Καλλιτεχνικά και πολιτιστικά έχουν κινηθεί λίγο τα πράγματα κατά τη διάρκεια των εορτών? Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να είμαι και ειλικρινής. Νομίζω ότι και η πανδημία έχει παίξει το ρόλο της, έτσι. Σίγουρα έχει παίξει και γενικότερα όλα αυτά είναι και θέμα ψυχολογίας, πιστεύω. Ναι. Οπότε το κύριο αντίκτυπο είναι αυτό. Εσείς ολοκληρώσατε τα γυρίσματα της ταινίας πριν το δεύτερο lockdown, οπότε προλάβατε σε τυχαίρι. Ακριβώς, ναι, ήταν οριακή η κατάσταση. Ακριβώς όταν λέμε, ναι, συγγνώμη. Ναι, γυρίσαμε την τελευταία σκηνή της ταινίας το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ πριν ξεκινήσει το lockdown. Είναι μια εκπληκτική ταινία, την οποία έχω δει σε άκρως επαγγελματικά επίπεδα, έτσι. Την έχω απολαύσει πραγματικά και τη συστήνω ανεπιφύλακτα στους ακροατές μας. Παρόλο που, Δημήτρη, και για σένα είναι η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα από τη θέση του σκηνοθέτη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Θέλεις να μας πεις λίγο? Ναι, γενικότερα έχω ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και πριν από αυτή την ταινία, αλλά πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή που αφορά τα multimedia γενικότερα, την καταγραφή, το post-production. Η συγκεκριμένη ταινία, ναι, ήταν η πρώτη, η οποία ήταν ένα σενάριο δικό μου, το οποίο έγραψα ο ίδιος, και μπήκα και στη διαδικασία να το σκηνοθετήσω. Μάλιστα. Πώς γνωριστήκατε? Εσύ μένεις μόνιμα στην Πάτρα, mm-hmm. η Μέλισσα μένει μόνιμα στο Αγρίνιο. Πώς γνωριστήκατε και πώς τελικά μπόρεσε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία εν μέσω πανδημίας και εν μέσω ότι υπάρχει και μια σχετική απόσταση, όχι μεγάλη, mm-hmm. αλλά και πάλι να είναι σημαντικό? Η γνωριμία μας έγινε στα πλαίσια ενός συνεδρίου ακουστικής, καθώς τότε ήμασταν και τώρα η Μέλισσα, εγώ έχω αποφοιτήσει, φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ακουστικού σχεδιασμού και ψηφιακού ήχου. Και γενικότερα, επειδή πάντα έχω ανοιχτές κεραίες στο να βλέπω γύρω μου άτομα τα οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, λίγο πιο, δεν ξέρω, να έχουν αναζητήσεις, και αυτό μπορώ να το καταλάβω πολλές φορές και εμφανισιακά, ας πούμε από το πρόσωπο, από το βλέμμα. Είδα λοιπόν τη Μέλισσα, καθόμασταν δίπλα στο συνέδριο και ζωγράφιζε γενικότερα όπως το συνηθίζει. Οπότε αυτή ήταν και η αφορμή της πρώτης μας γνωριμίας. Και στη συνέχεια, την ίδια μέρα, στο διάλειμμα του συγκεκριμένου συνεδρίου, γνωριστήκαμε καλύτερα. Μάλιστα. Και πώς προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας αυτής της ταινίας? Ήταν πρώτα στις μέλη σας? Ναι, αυτό καλύτερα να το απαντήσει η μέλη. Ναι. Ναι, ουσιαστικά ήταν μια ιδέα που μου δημιουργούνταν τα τελευταία χρόνια, όχι ακριβώς για ταινία, αλλά για να γίνει μια επικοινωνία της αντιμετώπισης ενός θέματος, συγκεκριμένα σε μένα, ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Μάλιστα. Που είναι και το θέμα που αντιμετωπίζει η ηρωίδα της ταινίας, η Μυρτώ. Θέλεις να μου πεις λίγο για την επιλογή της ταινίας? Ναι. Για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Ναι, ναι. Έτσι. Έχει βιωματικά στοιχεία η ταινία, ας αρχίσω από αυτό. Mm-hmm. Αν και είναι μυθοπλασία όλη η ταινία και τα 13 λεπτά. Έχει βιωματικά στοιχεία δικά μου. Ουσιαστικά, ναι, η Μυρτώ πάσχει από ένα αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο στην αρχή δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα τι γίνεται, πώς γίνεται, αλλά υπάρχει μια σειρά γεγονότων που ουσιαστικά την κάνει να το αντιμετωπίσει, να αλλάξει τη στάση της, κάτι που αυτό ταυτίζεται με μένα, δηλαδή να αλλάξει την οπτική της πάνω σε αυτό, που τη συμβαίνει, δεν θα πω πάσχει, να αλλάξει την οπτική που το βλέπει η ίδια, να αποφασίσει να σώσει τον εαυτό της, και έτσι ώστε να μπορέσουν και οι άλλοι να αλλάξουν τον τρόπο που το κοιτάνε. Μάλιστα. Γιατί μόνο έτσι γίνεται. Αυτό δηλαδή με λίγα λόγια είναι και το μήνυμα, γιατί είναι μια ταινία η οποία έχει να προσφέρει, έχει να δώσει, έχει να βγάλει κάποιο σημαντικό μήνυμα. Έτσι. Το μήνυμα έχει σχέση με τη διαφορετικότητα. Το μήνυμα θα ήθελα να πω ότι μπορεί ο καθένας να το εκλάβει όπως θέλει. Ναι. Αλλά ναι, ίσως τη διαφορετική ιδιαιτερότητα θα έλεγα. Λίγο περίεργο, με την έννοια ότι όλοι έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Όλοι έχουμε κάτι. Σαφώς. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, αλλά κάποιες ιδιαιτερότητες είναι λίγο διαφορετικές. Άρα ο καθένας μπορεί να προσλάβει
όποιο μήνυμα θέλει, της κινητοποίησης, της διαφορετικότητας, της αλλαγής των συναισθημάτων, της πορείας που πρέπει να περάσει ο καθένας για να αλλάξει στάση και οπτική, και ότι δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Εσύ πώς έζησες τα γυρίσματα της ταινίας? Πώς έζησα? Αν θέλετε συμπληρώνω και εγώ κάτι. Θα σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω. Πώς ήταν η μέλισσα κατά την διάρκεια? Ήταν γενικά μια... ήταν περίπου σαν μια διαδικασία ψυχανάλυσης. Δραματοθεραπείας. Και δραματοθεραπεία στη συνέχεια. Αλλά στην αρχή προηγήθηκαν αρκετές συναντήσεις, παύλα συνεδρίες ας πούμε. Γιατί ήταν και για μένα αυτό. Και όταν μπαίνεις διαδικασία να δημιουργήσεις και πάλι, ας πούμε, έχεις αντιμέτωπος και εσύ με δικές σου ανασφάλειες, ας πούμε, δημιουργικές, με την τελειομανία, με διάφορα πράγματα που μπορεί να έχει ο καθένας. Οπότε, κάπως έτσι ξεκινήσαμε, με συζητήσεις, ώστε να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και να μπορέσουμε αυτό μετά κατά συνέπεια να το περάσουμε στα πλαίσια ενός σεναρίου, το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό και για τη Μέλισσα, αλλά και του μηνύματος που θέλαμε να δώσουμε. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου δραματικό. Ναι, είναι, έτσι. Αυτό ήταν... είναι κάτι που έχετε πετύχει. Κάτι που είναι... ήταν κοινός μας στόχος. Που είναι πολύ σημαντικό. Ήταν προτεραιότητα. Από την αρχή. Από την αρχή και στους δυο. Δηλαδή, συζητώντας με τον Δημήτρη, όταν του το πρότεινα, όπως σας είπα πριν, ότι έγινε μια πρόταση στην αρχή, δεν είχα στο μυαλό μου ακριβώς πώς θα ήθελα να είναι η επικοινωνία της αυτής της εξωτερήκευσης και για μένα και για τους άλλους. Είχα δηλαδή προτείνει ένα ντοκιμαντέρ, να σας πω την αλήθεια, στην αρχή. Ναι. Ο Δημήτρης με παρότρινε με το μικρό μήκος, εφόσον μου είπε ότι παίζω. Ότι... είναι 13 λεπτά η ταινία. Ναι. Και ουσιαστικά έγινε μια προσπάθεια να μην είναι μελοδραματικό όλο αυτό και ήταν. Του το είπα από την αρχή. Λέω, ναι, να κάνουμε μικρό μήκος. Αν και, ξέρεις, είχα μια συστολή, ένα κάτι, ένα έκθεση. Ήταν βασική προτεραιότητα, αλλά μετά, να μην βγει κάτι μελοδραματικό. Πώς τα καταφέρατε, πού έχει γυριστεί η ταινία? Να πω εγώ. Ναι, το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Όλες οι σκηνές είναι εξωτερικά γυρίσματα. Σε κεντρικά σημεία, αντιπροσωπευτικά, κάποιες σκηνές, στα σκαλιά της Αγίου Νικολάου, πολλοί γνωρίζουν. Έλα, πες και το σημείο της Ατολοκαθνανίας. Αυτό το πεις εσύ. Γιατί, γιατί ήταν δικιά της πρόταση και μόλις είδα τις φωτογραφίες από το μέρος, εγώ δεν είχα ξαναβρεθεί. Πρώτη δικιά μου και της Κατερίνας. Ναι. Να μην τις φάμε το. Στη Λιμνοπούλα. Και είναι πάρα πολύ ωραίες οι σκηνές από τη Λιμνοπούλα. Στην Κάτω Βασιλική. Στην Κάτω Βασιλική. Να επανέψουμε και λίγο τον τόπο. Μόλις το είδα, το κατάλαβα κατευθείαν. Να σου πω ότι είναι πολύ κινηματογραφικό μέρος. Και ήταν και Σεπτέμβριος και δεν είχε ούτε κόσμο πολύ, ούτε ζέστη. Δηλαδή ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Λίγο κρύωσα στη θάλασσα, αλλά εντάξει. λίγο. Θέλεις να μου μιλήσεις για τους συμπροταγωνιστές σου, Μέλισσα? Ναι, να πω για όλα τα παιδιά βασικά. Αν και κατά μεγαλύτερο μέρος όλα έχουν γίνει από τον Δημήτρη. Δηλαδή και, και μπροστά και πίσω από την κάμερα. Δηλαδή και στο μοντάζ και στα τεχνικά. Αλλά ναι, φυσικά να πούμε τα παιδιά είναι η Κατερίνα Γκουρνέλου, η Κατερίνα Καλαμπαλίκη, είναι ο Γιώργος Οικονόμου, η Μαριλένα Νησίδη. Τα παιδιά παίζουν σε κάποιες σκηνές, όσο και να είναι. Ο Γιώργος Οικονόμου ήταν σε βοήθεια στον ήχο με τον Δημήτρη. Και ο Βασίλης Δρύβας επίσης βοήθησε μία μέρα στον ήχο. Είναι η Γκέλη Παπαϊωάννου σε κάποια φωνητικά, εδώ από το Αγρίνιο, από τη θεατρική μου. Είναι ο Νίκος ο Καλαμπαλίκης που μας βοήθησε σε κάποιες ηχογραφήσεις. Ο ηχολήπτης μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Είναι η Δήμητρη Κουντρούμπα που με βοήθησε και έκανε κάποιο από τα μακιγιάζ μου, που έχει στούντιο αισθητικής. Είναι η Τζορτζίνα Καποπούλου που μας έκανε το γαλλικό υποτιτλισμό, γιατί εμείς δεν ξέραμε μόνο τον bonjour, γιατί στάλθηκε σε κάποια γαλλικά φεστιβάλ. Τον αγγλικό υποτιτλισμό τον έκανε ο... Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο, μου είπατε ότι η πρώτη προβολή έγινε στα Χανιά. Από εκεί και πέρα η ταινία ταξιδεύει σε κάποιο φεστιβάλ, έτσι? Ναι, περιμένουμε. Έχει γίνει μια φυσική προβολή ακόμα, εκτός από τη σημερινή. Ναι. Στο Αγρίνιο, στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Χανίων. Και επίσης έχει πάρει 2 με 3 συμμετοχές η ταινία σε κάποια διαδικτυακά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Και στη Σερβία.
Και στη Σερβία. Α, αυτό ήταν φυσική προβολή, όντως. Ναι, και άλλη μια φυσική προβολή στη Σερβία, ναι. Μάλιστα. Και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσο. Θες να εξηγήσεις λίγο τι γίνεται με τα φεστιβάλ. Το τι περιμένουμε και ότι πόσο είναι όγκος σε κάποια φεστιβάλ και ότι ακόμα και το να πας σε κάποια φεστιβάλ. Α, είναι, ναι, είναι μια διαδικασία η οποία καταρχήν απαιτεί πόρους δικούς σου. Γιατί ακόμα και το να αιτηθείς για κάποιο φεστιβάλ απαιτεί κάποιο χρηματικό ποσό. Μάλιστα. Όπως και γενικότερα τα οικονομικά της ταινίας, φαντάζομαι, έτσι, έχουν γίνει αποκλειστικά, έχει γίνει κάλυψη από εσάς, από προσωπικά. Ναι. Και όσον αφορά τον εξοπλισμό και όσον αφορά τις εργατόρες που δώσαμε. Μάλιστα. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος φορέας ή οτιδήποτε που θα βοηθήσει, ούτε κάποιος χορηγός. Όχι, και όλα τα παιδιά που είπαμε αυτή τη στιγμή, εννοείται. Τα ρούχα, η καρνταρόμπα είναι δικιά μου, ας πούμε, και της Κατερίνας, της Κουρνέλου. Μάλιστα. Ο εξοπλισμός προσωπικά, δηλαδή, λοιπόν, όλα τα έξοδα, όλα αυτά που έχουν πραγματικά γεννηθεί, έχουν υπάρξει από τη μεγάλη σας αγάπη για αυτό που κάνετε. Φυσικά. Με λίγα λόγια. Και οι μετακινήσεις, γιατί και ο Δημήτρης και εγώ. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Απλά είχαμε, συγγνώμη, διακόπτω. Ναι, είχαμε την τύχη να υπάρχει κάποιος εξοπλισμός που μπορεί να φαίνεται ότι η ταινία είναι no budget, αλλά ουσιαστικά αν δεν υπήρχε θα πρέπει να το νοικιάσουμε και. Σωστά. Θα ανέβαινε πολύ περισσότερο το κόστος. Δεν ξέρω καν αν μπορούσε να είχε γίνει, ας πούμε, αλλιώς. Πόσο καιρό κράτησαν τα γυρίσματα, Δημήτρη? Τα γυρίσματα κράτησαν 5 μέρες συνολικά, τις οποίες τις είχαμε απλώσει χρονικά, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε την επόμενη σκηνή με λεπτομέρεια. Το μεγαλύτερο. Και οι μέρες παραπανήσιες που έκανες εσύ. Ναι, εντάξει, αυτές δεν τις λέω. Και πολλές αυτές που ήταν με πρωταγωνιστές. Ναι, ναι. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς, ας πούμε, ήταν η συγγραφή του σεναρίου, η προετοιμασία, το screenplay, όλα αυτά. Μάλιστα. Και φυσικά το post-production μετά, το οποίο το ανέλαβα εγώ ίδιος. Είχε αρκετή δουλειά, αλλά πιστεύω άξιζε. Ήταν πολλές ημέρες και πριν τα γυρίσματα. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν οι συζητήσεις, ήταν η πρόοδος του σεναρίου, ακόμα και το ρεπεράζι στους χώρους, δηλαδή ήταν, ναι, ναι. Ήταν γιατί ήμασταν 2 άτομα ουσιαστικά. Ναι. Και ο Δημήτρης ήταν σε συνεννόηση ουσιαστικά στο τι και πώς. Μάλιστα. Όταν προχωρούσε αυτό. Δημήτρη, ναι. Για σένα η επόμενη ερώτηση, γιατί αναρωτήθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και δεν μπόρεσα να βρω απάντηση, παρόλο που έχω παρακολουθήσει την ταινία. Σούρχεται. Θέλω να ρωτήσω για αυτό τον ενιγματικό, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών τίτλο, «Μία», με τελίτσα στη μέση. Ναι. Έτσι. Τι ακριβώς είναι αυτό, πού μας παραπέμπει αυτός ο τίτλος? Δεν μπόρεσα να καταλάβω, θα μου βοηθήσεις λίγο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, είναι αρκτικό λέξο, έχει τελίτσα στα γράμματα. Ναι. Αρχικά προήλθε, κατά τύχη, από τις πρώτες 3 σελίδες του screenplay, που ουσιαστικά για να κάνω κάποια κατηγοριοποίηση, ας πούμε, σαν σημειώσεις, μάρκαρα το πρώτο γράμμα κάθε σελίδας. Μάλιστα, οπότε προέκυψαν αυτά τα 3 γράμματα κατά τύχη, τα οποία στη συνέχεια διαπίστωσα ότι δημιουργούν μια λέξη. Να. Είναι και σαν λέξη, αλλά μπορεί να γίνει και αρκτικό λέξο. Οπότε γενικά, επειδή μου αρέσει, ειδικά σε ταινίες μικρού μήκους, να υπάρχουν τίτλοι μονολεκτικοί και ενιγματικοί, προτίμησα να το αφήσω στην ευχέρεια του θεατή να το ερμηνεύσει. Δηλαδή, σημαίνει κάτι για μένα. Πιστεύω σημαίνει κάτι διαφορετικό για τη Μέλισσα. Μάλιστα. Σημαίνει κάτι διαφορετικό για τη Μυρτώ. Ναι, την ηρωίδα. Οπότε, την ναι. Ηρωίδα, ναι. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε το νόημα. Σας έχουν ρωτήσει ξανά γι' αυτό. Συνέχεια, ναι. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή ο θεατής έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να εκλάβει με το δικό του τρόπο τον τίτλο της ταινίας, που έτσι κι αλλιώς όμως αντιπροσωπεύει μία τη Μυρτώ. Δεν ξέρω. Ναι. Αν το πάρετε στα ελληνικά. Ναι, ναι. Αν το πάρετε στα ελληνικά, είναι και αυτό το μπερδεύει. Μην μας μπερδεύει. Τώρα που πάμε να βγάλουμε μια άκρη. Λοιπόν, στην ταινία, πρώτα απ' όλα να πω ότι η ταινία είναι 13 λεπτών, μικρού μήκους. Κατά πόσο πιστεύεις, Δημήτρη, ότι μέσα σε μια ταινία 13 λεπτών και κατά πόσο δύσκολο είναι αυτό, εκτός από το να παραχθεί ένα άρτια τεχνικό αποτέλεσμα, μπορούν να περάσουν κάποια μηνύματα ή κάποια πράγματα που θέλει να δώσει ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος? Ναι, εγώ πιστεύω, ειδικά για μικρού μήκους ταινία, ότι ίσως είναι και πάρα πολλά τα λεπτά.
Δηλαδή έχω διαπιστώσει, ας πούμε, και σε, σε κάποιο φεστιβάλ πρόσφατα που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω, ότι τις περισσότερες φορές πλατιάζουν. Οπότε το δύσκολο είναι να κρατήσεις το ενδιαφέρον όλα τα λεπτά, όλα τα λεπτά. Δεν έχει σημασία αν είναι 13, αν είναι 3, αν είναι 5 ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι ακόμα και μέσα σε 2 λεπτά μπορείς να δώσεις μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η προτεραιότητα, να έχει κάποια, να κάνει κάποιο κύκλο ιστορία και κάπου να καταλήγουμε. Αυτό θα έλεγα, ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος, ναι. Γιατί πιο εγώ δύσκολο, προσωπικά ίσως, είναι το πιο δύσκολο, ναι. Γιατί πραγματικά έχω παρακολουθήσει πολλές μικρές ταινίες μικρού μήκους, που στο τέλος μένεις και λίγο με την απορία ότι τι γίνεται, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται καλά-καλά. Χρειάζεται πολύς χρόνος να σκεφτείς προκειμένου να συνειδητοποιήσεις. Ναι. Εδώ δεν σημαίνει στη δική σας ταινία ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Σε βάζει σε προβληματισμούς, σε βάζει σε σκέψεις, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι το αποτέλεσμα, το τέλος, συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με το κεντρικό μέρος της ταινίας και έχει δηλαδή μια πολύ ωραία ροή γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που. Πραγματικά βλέπουμε άρτια αποτελέσματα σαν αυτό από παιδιά δικά μας. Το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα λοιπόν της ταινίας είναι η αποδοχή κάποιων πραγμάτων, κάποιας ιδιαιτερότητας, κάποιες ιδιαίτερες κατάστασης ή θέματος, πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας και μετά από το κοινό, το οποίο μάλλον από τους συνανθρώπους μας, από τους ανθρώπους οι οποίοι μας περιβάλλουν σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Γιατί κάποιες φορές βάζουμε μόνοι μας όρια. Βάζουμε τα όρια. Βάζουμε κάποια όρια. Ναι. Ναι. Τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν. Δηλαδή να δημιουργούνται από πεποιθήσεις, από ταμπού, από υποθέσεις δικές μας. Τα οποία πρέπει να τα προσπεράσουμε πρώτα εμείς με τον εαυτό μας. Ναι. Ένιωσες απελευθερωμένη μετά το τέλος των γυρισμάτων, με τη δημιουργία της ταινίας και βλέποντας το αποτέλεσμα? Τώρα δεν θέλω να δώσω και spoiler. Με την έννοια ότι ήθελα να πω ότι τελευταία σκηνή, για παράδειγμα, μέσα εισαγωγικά, είναι διδακτική. Δηλαδή, η Μυρτό ξεπέρασε. Και εγώ προσπαθώ να την ακολουθήσω. Μάλιστα. Υπέροχο αυτό που είπες, αλλά μην μας πεις περισσότερο, θα το δούμε απόψε το βράδυ. Η κοινωνία, ο κόσμος, οι συνάνθρωποι μας, κατά πόσο πιστεύεις ότι είναι έτοιμοι να αποδεχθούν κοινωνικά κάποια θέματα γενικότερα? Δηλαδή να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα. Ο Δημήτρης λέει ότι είμαι αισιόδοξη κάποιες φορές όταν απαντάω τέτοιες ερωτήσεις. Ναι, εγώ είμαι λίγο πιο απόλυτος στο συγκεκριμένο. Αλλά, ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι είμαστε λίγο ακόμη πίσω σε αυτό, έτσι, Δημήτρη? Αρκετά πίσω, θα έλεγα. Είναι και η άγνοια όμως που υπάρχει. Ναι. Κυρίως αυτό είναι. Είπες μια μαγική λέξη, ναι. Την άγνοια, γιατί καμιά φορά ακούμε πράγματα, ακούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Δηλαδή μαθαίνουμε πιο επιφανειακά και η επιφάνεια δεν δημιουργεί μια πορεία. Η επιφάνεια απλά ξέρεις κάτι, το έχεις ακούσει, αλλά δεν το γνωρίζεις και δεν προχωράμε άμα δεν γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να το πω και λίγο παραπέρα στα πλαίσια αυτό, ότι είμαι λίγο πιο απόλυτο. Πολλές φορές, ας πούμε, υπάρχει και μια επιβεβαίωση. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος προσποιείται ότι κατανοεί τη διαφορετικότητα, αυτό, ώστε ναι, να αισθάνεται προσωρινά έστω καλύτερα με τον εαυτό του. Μάλιστα. Ενώ στην ουσία και ο ίδιος δεν έχει την αυτογνωσία που χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο δεν είσαι ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, χρειαζόμαστε μια ειλικρίνεια σε αυτό. Χρειαζόμαστε μεγάλη εκπαίδευση ως λαός, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλο λέμε, α, okay, ναι, διαφορετικός, α, okay, ναι, είμαστε υπέρ. Και άλλο να το βιώνεις, να μπορείς να το ζεις αυτό το πράγμα, είτε σε σένα είτε στους άλλους. Ναι. Να είναι αυτό που είναι. Σωστά. Απλά. Όχι κάτι παραπάνω. 9:30 απόψε το βράδυ λοιπόν θα σας απολαύσουμε στο έργο πια. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Είχα και άλλα προγραμματίσει, αλλά η ώρα μας έχει περάσει. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εύχομαι αρχικά η ταινία να ταξιδέψει παντού, να
αποσπάς τις καλύτερες κριτικές, κάτι που θεωρώ δεδομένο, καλή επιτυχία. Και να ευχηθώ και επόμενες συνεργασίες με υγεία πάνω απ' όλα. Δημήτρη, θες να πεις αν θα έχουμε κάπου, θα ανεβεί, αν κάτι κάποιος δεν έρθει σήμερα για τους φίλους εκτός Αγρινίου? Το πιθανότερο είναι να γίνει διαθέσιμη στο κοινό η ταινία με το ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα. Στο διαδίκτυο, στο κανάλι μου Animus Mentis. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία ούτως ή άλλως να την παρακολουθήσουν και διαδικτυακά. Πολύ ωραία. Όποιος δεν μπορέσει να βρεθεί δηλαδή απόψε στο Άνεσης, θα έχει την ευκαιρία διαδικτυακά. Θα δώσουμε και εμείς το link μέσω των ιστοσελίδων μας. Και να πω και με ένα ευχαριστώ στην κυρία Χριστίνα Μπαλάσκα που μας έκανε την πρόταση εμβόλυμα να μπούμε στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους. Και καθεξαίρεση, εφόσον ο Δημήτρης δεν είναι Αγρινιώτης, αλλά επειδή είμαι εγώ και επειδή ήθελε να δώσει. Κάτι, δεν ξέρω, κάτι είδε. Καλημέρα. Πιστεύω ότι αφορά και το Αγρίνιο κυρίως. Για την πρόταση της. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην κυρία Μπαλάσκα. Θα τα πούμε λοιπόν το βράδυ 9:30 στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.